Τι έγινε, παιδιά, εδώ είμαστε στο πανηγύρι το Ικαριώτικο. Σήμερα σας έχουμε ένα διαφορετικό επεισόδιο. Ενώ ο φίλος μου ο Μανώλης κάνει ήδη χαζομάρες, γιατί θα σας δείξουμε τι σημαίνει ελληνικό πανηγύρι. Και μπορεί να μην είμαστε σε χωριά ή νησιά όπου συνήθως γίνονται τα πανηγύρια, βρισκόμαστε όμως στο Πέραμα και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το 19ο Ικαριώτικο Πανηγύρι. Ακόμα έχει πολύ λίγο κόσμο, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει σε λίγο. Στο Πέραμα βρίσκεται το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, οπότε το πανηγύρι περιτριγυρίζεται από κοντέινερ και γερανούς. Οι εθελοντές βγάζουν τα φαγητά και τα ποντά από βαρέλια που προορίζονται να ταΐσουν και να ποτίσουν χιλιάδες ανθρώπους. Όλοι αυτοί περιμένουν για να φάνε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ακόμα και με τόσα χέρια επιποδός, οι ουρές είναι μεγάλες. Το μενού περιλαμβάνει αρνάκι στη λαδόκολλα, σηκωτάκι, πατάτα τηγανητή και σπέσεαλ, χωριάρικη σαλάτα με φέτα, κρασί από την Ικαρία και μπόλικες μπύρες. Στο πανηγύρι θα βρείτε όλες τις ηλικίες και τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρά τι εστί ελληνικό γλέντι. Μ' αρέσει πολύ το πανηγύρι! Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η ορχήστρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε λίγο εδώ θα γίνει χαμός από χορό. Και οι ώρες περνάνε και ο κόσμος ηρέει. Μέχρι τα ξημερώματα ο χώρος θα έχει γεμίσει σχεδόν ασφυκτικά. Να σας πούμε τι είναι το πανηγύρι. Τα πανηγύρια συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα είναι γύρω από το 15 Αύγουστο και σε χωριά και σε νησιά οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να φάνε πολύ φαγητό, να πιούνε πολύ κρασί και να χορέψουν τους παραδοσιακούς κατά κύριο λόγο χορούς και αφού περάσει η ώρα θα αρχίσουν και τα σκυλάδικα και τα λαϊκά και θα ανοιχτούν και ουίσκια πέρα από τα κρασιά και τις μπύρες. Ο χαμός ξεκινάει δειλά-δειλά, με μερικές ψυχές που διψάνε για χορό. Μέχρι που η σταγόνα γίνεται βροχή, η βροχή γίνεται μπόρα και ξαφνικά ο κόσμος πλημμυρίζει το χώρο του χορού. Ο χορός φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Όποιος μπαίνει στον κύκλο χάνει για λίγο την ταυτότητά του και τον εαυτό του. Γίνεται ένα με τον ρυθμό και τη μουσική. Η έλλειψη αυτού του είδους σε επαφή στα προηγούμενα χρόνια μας έχει κοστίσει πολύ. Είμαστε εδώ πέρα, στο γνωστό ραντεβού και καθιερωμένο. Εδώ είμαστε κάθε χρόνο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια που γίνεται των Ικαριωτών εδώ στο Πέραμα. Μας αρέσει το γλέντι, ερχόμαστε κάθε χρόνο, το στηρίζουμε. Έρχονται από όλες τις περιοχές της Αθήνας, φαγητό πάρα πολύ. Και τώρα εδώ πέρα περιμένουμε να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα στο Ικαριώτικο Πανηγύρι και είναι πανέμορφο, είναι... Πρέπει να επιστρέψουμε στην παράδοσή μας. Στο πανηγύρι το Ικαριώτικο περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε γιατί είναι δίπλα από το σπίτι μας και αφού δεν κοιμόμαστε ούτως ή άλλως από τη μουσική, ας έρθουμε να γίνουμε ένα με τον κόσμο. Το πανηγύρι είναι μια γιορτή της Ικαριώτικης κοινότητας, αλλά όλοι καλεχωράνε και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Για την ακρίβεια έχει έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Δημήτρη, τι κάνεις, τι μόλι είναι αυτό. Πόσα χρόνια. Καλώς που ανταποθήκαμε, παιδιά, επιτέλους. Η Ικαρία, γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε Ικαριώτικο Πανηγύρι, είναι στην Ελλάδα το πιο γνωστό μέρος για τα πανηγύρια της και είναι παγκοσμίως γνωστή γι' αυτό. Θα καταλάβετε το γιατί αν κάποια στιγμή επισκεφτείτε το τρελό αυτό νησί της Ικαρίας. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ικαρία, αλλά μόλις έμαθα ότι γινόταν εδώ Ικαριώτικο γλέντι, πήρα το γιο μου, τους φίλους του, τους φίλους μου και ήρθαμε. Είναι γαμάτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσα πολλά νέα παιδιά να περνάνε τόσο όμορφα, τέτοια ενέργεια, δηλαδή το έχει χαρεί ψυχή μου. Καλέ, το πανηγύρι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασκεδάσεις το καλοκαίρι. Το πανηγύρι γενικά για την Ελλάδα, για τον ελλαδικό χώρο, είναι τρόπος ζωής και είναι παράδοση. Γιατί είσαστε εδώ? Γιατί μας λείπει ο χορός μετά από 3 χρόνια. Και πρέπει πάντα ο ελληνικός λαός να επανέλθει στα καλύτερα του όπως ήταν. Αυτό, λίγα λόγια και καλά. Μας λείπει ο χορός πάρα πολύ και γι' αυτό ήρθαμε να διασκεδάσουμε σήμερα εδώ μετά από 3 χρόνια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε!
έχουμε. Δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος για να διασκεδάσεις στην Ελλάδα. Είναι traditional style of education. Πες το μας και στα ελληνικά αυτό. Είναι παραδοσιακός τρόπος μάθησης, αλλά εγώ πριν ήθελα να πω διασκέδασης. Το να έχουμε ένα τέτοιο πανηγύρι σε μια τέτοια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μάλλον θα ξανάρθω σίγουρα. Για τον λόγο αυτό, το ότι νιώθω Ελλάδα. Με έφερε η Ελισάβετ, που την έφερε η Ρία, που την έφερε η Έλλη. Έτσι ήρθαμε εδώ. Ωραία. Και πώς σου φαίνεται πώς έφερε η Ρία η Ελισάβετ εδώ? Και η Έλλη, έτσι μην την ξεχνάμε. Είναι τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία. Έχεις ξαναπάει σε πανηγύρια? Σε πανηγύρια, ναι, στο Ικαριώτικο πρώτη φορά. Για να ζήσω κάτι τέτοιο πρέπει να πάω στα νησιά, πρέπει να πάω σε μικρά χωριά. Αλλά το ότι είναι σε μια τέτοια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα είναι ένα δώρο και εγώ δεν ήξερα ότι το έχουμε εδώ. Στον Πειραιά γίνεται όμως, όχι στην Αθήνα. Και για επιδόρπιο, φρέσκες λουκουμάδες με μέλι ή μερέντα, που είναι η ελληνική έκδοση της Νουτέλα και πολύ πιο νόστιμη. Ή ένα καλαμποκάκι ψητό στα κάρβουνα για να πάρουν δυνάμεις όσοι θα κάτσουν μέχρι το πρωί και κάψανε ήδη το αρνί. Και με τους ήχους του τάγκο από το άρωμα γυναίκας, Σουρεάλ, θα κλείσουμε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο του Easy Greek. Αν σας άρεσε και αν θέλετε τέτοια πιο special επεισόδια Easy Greek, αφήστε μας ένα σχόλιο κάτω. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς τόσο όμορφο όσο και εμείς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το χορό. Πριν να κλείσω, μην ξεχάσουμε να σας πούμε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, like στο Facebook και στο Instagram και να ευχαριστήσουμε τους πατρόνους. Παίρνει πολύς κόσμος, δεν πειράζει. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε.